η Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι κάνει ένα λάθος στρατηγικής σημασίας με την προσπάθεια αυτή να διαλύσει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και να εξαφανίσει ακόμα και τον φιλελεύθερο πόλο, που όμως μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή της συνεργασίας του κυρίου Μάνου και του κυρίου Τζίμερου. Έχουμε ένα ρεπορτάζ για αυτό. Ναι, γιατί τα λέω αυτά τώρα. Διότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, προφανώς σε αυτοδυναμία δεν μπορεί να ελπίζει, θα πάει σε συμμαχικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Προφανώς θα πρέπει σε αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας να είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν γίνεται διαφορετικά, εκτός αν υποστεί μια φοβερή καθίζηση και εξαφανιστεί. Δηλαδή, εάν το ΠΑΣΟΚ φύγει από την εικόνα, πέσει από το 14 στα 11, δεν θα θέλει προφανώς να συνεργαστεί για να πάει ακόμα πιο κάτω, άρα θα έχουμε ένα αδιέξοδο. Εκεί όμως που χρειαζόταν η Νέα Δημοκρατία συμμάχους στην ευρύτερη κεντροδεξιά, για να μην πάει στο τρίτο κόμμα που θα είναι η Δημοκρατική Αριστερά. Διότι αν είναι η Δημοκρατική Αριστερά, θα έχει δεσμεύσει πλήρως το οικονομικό της πρόγραμμα. Δεν έχει καμία σχέση το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με το οικονομικό πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Επομένως, αυτή η τύφλωση ξαφνικά να τους υπονομεύσουμε όλους, να τους εξαγοράσουμε όλους, να βγούμε πρώτοι για να διαπιστώσουμε μετά την απόλυτη πολιτική μας μοναξιά, εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να την καταλάβω. Και αυτή η ιστερία ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να αλώσει την πόλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Διαφορετικά, αν δεν είχαμε φτάσει στη χρεοκοπία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν μια δύναμη της τάξης του 4-5%. Και είναι τόσο έτσι απειλητικό στην αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, διότι με τον νόμο Παυλόπουλου, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για κόμματα του 40 και του 45% για να πάρουν τον πόνους των 50 εδρών, όταν έχουμε φτάσει στο κατάντημα το μπόνους των 50 εδρών να δίνεται σε ένα κόμμα του 19% που ενδεχομένως να πάει, σας λέω εγώ, και στο 25%. Αυτό και αυτό ακόμα είναι δημιουργήμα της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, αυτοεγκλωβίζεται σε διάφορες απίθανες καταστάσεις, δεν έχει στρατηγική και κάνει τα γνωστά παλαιοκομματικά κόλπα. Έλα τώρα, φύγε εσύ, έλα Γιώργο Καρατζαφέρη, είσαι δύσκολος, θα σου πάρουμε 5 δικούς σου. Μα είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι στις 18 Ιουνίου που μπορεί να αποτελούν τη βάση της κυβέρνησης και θα βγάλουν το λογαριασμό στον κόσμο, που ο λογαριασμός είναι αυστηρά το νέο μνημόνιο χωρίς καμία παραλλαγή, διότι οι παραλλαγές αν υπάρξουν θα υπάρξουν μετά τη συμμόρφωση. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτό εξηγεί ο Ολάντ, ο Α, ο Β, ο Γ. Με αυτό το πολιτικό ήθος και με αυτή την έλλειψη στρατηγικής θα βγάλουν το λογαριασμό του νέου μνημονίου. Πού πάνε οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι. Πάντως, κύριε Κύρσο, προεκλογικά και σε όλη την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είχε μία προσέγγιση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πιο κινδυνολογική από αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, την οποία ουσιαστικά τώρα κριτικάρεται. Δηλαδή, η προσέγγιση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που υποστηρίζει τους λαθρομετανάστες, το ένα κόμμα που έχει σχέση με την τρομοκρατία. Έχει πει τέτοια ο κ. Καρατζαφέρης. Να πάμε στο άλλο θέμα. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορες συνιστώσεις, οι οποίες έχουν έναν επιθετικό αριστερό ακτιβισμό, ιδιαίτερα στον χώρο των πανεπιστημίων. Ναι, αλλά θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικίνδυνος ως μικρό κόμμα και έπαψε, κατά την άποψή σας, να είναι επικίνδυνος την ώρα που πάει να κυβερνήσει. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα. Γιατί? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Έχει ευνηδιαστεί από τον πολλαπλασιασμό της εκλογικής του δύναμης και ο λαός πολύ δύσκολα θα δώσει την πρώτη θέση σε ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει εκπληκτικά καλά, έχει φοβερή πολιτική δυναμική, ακόμα καλύτερη κοινωνική δυναμική, γιατί είναι πρώτο σε όλες τις ηλικίες μέχρι τα 44 χρόνια, που αυτό προσδιορίζει και το μέλλον του σε σημαντικό βαθμό, αλλά δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Οι άλλοι μπορεί να είναι δεσμευμένοι στο νέο μνημόνιο που έχει τα χάλια του, δεν οδηγεί πουθενά, ξέρω κι εγώ, όλη αυτή την κριτική την προσυπογράφω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πλαίσιο. Αποκλείεται λοιπόν, εδώ φουσκώνουν τον ΣΥΡΙΖΑ σαν μια απειλή. Ο ένας θέλει να μείνει στην ηγεσία του κόμματος το οποίο έχει καταστρέψει, οι άλλοι ενδεχομένως θέλει να πάρει τη ρεβάν στο εσωτερικό του κόμματος. Οι ορισμένοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού θέλουν να παίξουν στη μεγάλη κατηγορία για τα δικηγορικά γραφεία αυτών που γίνανε υπουργοί μεταφορών, ξέρω και εγώ, ναυτιλίας κτλ. Ευημερούν. Καθόλου τις φωτογραφίζεις. Οπότε θέλουν να μπουν στα μεγάλα σαλόνια με τα μεγάλα εισοδήματα. Επομένως, εντάξει, όλοι βολεύονται. Αλλά είναι δυνατόν να βολεύονται όλοι την ώρα που καταραίει το σύστημα? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος, χωρίς να έχει την εμπιστευτική πληροφόρηση που έχουμε εμείς,
καταλαβαίνει το παιχνίδι, το μυρίζεται και αφού έχουν μοιράσει την εξουσία, τα τυχερά, τις θέσεις κτλ., θα έρθουν να βγάλουν στον άλλον ο οποίος είναι άνεργος ή έχει 600 ευρώ να του βγάλουν το λογαριασμό. Με ποιο ηθικό δικαίωμα. Πάντως, κατά τα ψέματα, λοιπόν, δύσκολα αντιμετωπίζει το ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Τσίπρας. Κάνουν λάθος να τον λένε κάθε μέρα στην πρώτη σελίδα. Για να το στοχοποιούν.